Πάρη, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Κώστα μου. Πολύ καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, έχει ζέστη πλέον πάλι στην Αθήνα. Δεν είχε αυτές τις νεροποντές που είχε στη Θεσσαλονίκη μας. Όχι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι, σε κανένα ιδιαίτερο σημείο, μόνο κάτι ψιλοβρόχες και κάτι το συνταρακτικό. Και να δούμε πώς θα κινήσει αυτή η εβδομάδα, καθώς είμαστε πλέον ή οδεύουμε για τα μέσα του Ιούλη. Δημοσιογραφικά και ειδησιογραφικά να πούμε πως ίσως ξεχωρίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη διάρκεια της σημερινής ημέρας το παιχνίδι, το φιλικό, το ιδιαίτερα δυνατό ανάμεσα στον Άρη και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, όπως προχτές, κέρδισε την Αλκμαρ με 1-0 στην παρουσίαση της νέας του φανέλας. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί σήμερα κόντρα στους κυτρινόμαυρους, ίσως και στο πιο δυνατό φιλικό του Άρη από το ξεκίνημα της προετοιμασίας του και στην επιστροφή του από την Αυστρία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σίγουρα κεντρικό πρόσωπο ο Καμαρά, συνδετικός κρίκος του πέρσι με του φέτος μεταξύ των δύο ομάδων από τον Άρη στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφερε το 0-0 με την Watford, σίγουρα ίσως μπορούσε να πει κανείς αυτό το πρώτο, το αν και δεύτερο προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι στην Αυστρία, ήταν και ένα δώρο για το, αυτή η όλη εμφάνιση για τα γενέθλια του προπονητή του, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και στην ΑΕΚ κινούνται πάντα στους ρυθμούς του Πινέδα που έχει γίνει και κάτι παραπάνω από σύριαλ. Μπασχετικά έχω την αίσθηση, το βλέπεις και εσύ, ότι μόνο το Περιστέρι κινείται ίσως λίγο παραπάνω εκτός των δύο, δηλαδή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός ξεκάθαρα στους ρυθμούς του καλάθι, ο Ολυμπιακός χάλασε το καλάθι. Τον πείραξε που έχει. Ναι. Χάλασε το καλάθι. Ακριβώς. Και πάει για τον Νέιτ Βόλτερς του Ερυθρού Αστέρα. Ναι, και πρόσεξε αυτή τη λογική, επειδή είναι ένας παίκτης τον οποίο τον γνωρίζει ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού από την μεταξύ τους συνεργασία εκεί, νομίζω ότι εξοικονομεί χρήματα αφού έκανε τη δικιά του υπέρβαση για να τα μοιράσει αλλού στο μπάτζετ του της επόμενης χρονιάς. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, όταν πάει να δώσει 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια στον Καλάθι και δεν μπορεί να σπάσει το νέτο, δείχνει και ο Καλάθι ενδεχομένως ότι δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, θέλει να πάει να παίξει αλλού. Και ο Παναθηναϊκός ότι έχει την ευκαιρία να μοιράσει αλλού αυτά τα χρήματα. Το Περιστέρι, το οποίο πήρε τον Μπουγιανίτη και τον Κιουζέλη, δεν με εκπλήσει ότι πήρε τον Μπουγιανίτη, ενδεχομένως να έχει να κάνει και με την προ-Σπανούλη συμφωνία, φημολογούμενη μετακίνηση εκεί του νυν τεχνικού του Άρη του Καστρίτη. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει να μην επηρεάζεται ούτε με το αν θα μείνει ο Ισιοπεζέγκοφ, ούτε ότι δεν έμεινε ο Ντόρσε και διαμορφώνει το ρόστερ του για την επόμενη χρονιά. Και εχθές, όσοι μας ακούσαν το μεσημέρι, εγώ δεν δικαιώθηκα, αλλά δικαιώθηκε ο Γιώργος με τον Δημήτρη όσον αφορά το 3-1 του Τζόκοβιτς από 0-1 κόντρα στον Κύριο. Ναι. Μάλιστα πέρασε και το άσοχη της Κορίνθιας με την Φλαμέγκο και σήμερα θα πάμε σε έναν διπλασιασμό περιμένοντας γκολ στο κλειάν της Βικελίδης. Γκολ και over 2,5, δηλαδή να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να μπει και ένα γκολ παραπάνω από 2. Στο σύνολο, δηλαδή να μην μείνουμε στο 1-1, όχι ένα απλό γκολ-γκολ. Ναι. Ακόμα και στο 2-2 πάμε ταμείο και σε μια απόδοση η οποία κυμαίνεται τη στιγμή αυτή που το συζητάμε, Κώστα μου, στο 2-12. Πάρα πολύ ωραία.